καλό σκηνικών μας. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ είμαι pop τραγουδίστρια και πηγαίνω στα μουσικά βραβεία της Νέας Υόρκης, καθώς είμαι υποψήφια, ναι, προτινόμενη βασικά για το καλύτερο βίντεο κλιπ της χρονιάς. Μωρέ, μπράβο σου. Ναι. Κάνει χαμό η κοπέλα. Για να δούμε τι χαμός θα γίνει και στη βαθμολογία. Βασιλική μου, γιατί έβαλες 2? Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το φόρεμα για την περίσταση που θέλει να πάει. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι ένα τούλι δεμένο. Για τραγουδίστρια νομίζω ότι ακούω μόνο την μπότα. Okay. Οπότε είναι ένα φόρεμα και μια μπότα. Το φόρεμα δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου. Οπότε 2. Μάλιστα. Γιατί είναι καλά. Okay. Να κάνω. Τίποτα. Το έραψα μόνη μου. Το έραψες μόνη σου? Φυσικά. Πήγα σε μοδίστρα, πήρα 40 μέτρα τούλι. Δώσαμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήγαινε μπροστά στους κριτές. Και γεια σας. Ξεκινάμε με το Δημήτρη. Να ξεκινήσουμε ότι κάτι θα έπρεπε να κάνεις με τα μαλλιά, να μην κρέμονται σαν μάλινος καταράκτης πάνω στο φόρεμα. Ναι. Οπότε βάλτε από μέσα, έπρεπε να κάποια να βρεις μια λύση να τα πιάσεις. Οκ. Okay. Ωραία. Κοίτα, είναι ένα φόρεμα που είναι για red carpet, είναι ένα κίτρινο το οποίο είναι ωραίο, σου πάει. Οι μπότες είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν έχεις κάνει κάτι που να πω ότι wow, τέλειο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Τα κοσμήματα είναι μια χαρά, βλέπω. Το make-up είναι cool. Κοίτα, ωραίο είναι. Μην τρελαθούμε κιόλας, μια χαρά είσαι. Κούκλα είσαι, πάρε το βραβείο, φέρτο μας να κάνουμε πάρτι εδώ, να πάμε να τα πιούμε. Πάμε, εννοείται, θα σας βγάλω εγώ, όπου θέλετε θα σας πάω. Ηλιάνα. Λοιπόν, Νικόλ μου, σου πηγαίνει πάρα πολύ το κίτρινο χρώμα. Μου αρέσει η επιλογή που έχεις κάνει στο κίτρινο, γιατί ξεφοντάρει και ωραία στο κόκκινο χαλί και σίγουρα θα ξεχωρίζεις. Ωραία ιδέα με τις μπότες. Θα ήθελα να το συνεχίσεις, να φορούσες και μία ζώνη. Α, ζώνη. Ωραία που το έφτιαξες μόνη σου, που είδες μια εικόνα, την εμπνεύστηκες και τη δημιούργησες εσύ από την αρχή με τούλη. Αλλά δεν είναι και κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα look, okay, ναι, μπορείς να πας στο κόκκινο χαλί. Σου εύχομαι να κερδίσεις. Ευχαριστώ. 2. Στέλια μου. Αυτό το look με μπότες τέτοιες το έχουμε ξαναδεί κάπου? Όχι. Όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Εγώ μόνο ένα μαύρο ζωνάκι θα έβαζα, που μου λείπει οπωσδήποτε, και ίσως και μαύρο καλσόν για να είναι το πόδι συνεχόμενο. Σίγουρα δηλαδή θέλω το ζωνάκι το μαύρο. Στο κόκκινο χαλί το πιο δηλαδή σκεφτόμουν αρχικά ότι θα ήθελα να είναι πιο έντονο κίτρινο. Όση ώρα το σκέφτομαι ότι πάνω στο κόκκινο χαλί τα κίτρινα φορέματα κάνω λίγο σαν προσφορά. Ξέρεις, κόκκινο με κίτρινο, αν είναι λάθος ο τόνος. Ναι. Οπότε αυτό που είναι λίγο κατεβασμένο μου κάνει ιδανικό. Μπράβο σου, μου πήγες στη δικασία να το ράψεις. Ένα μαύρο ζωνάκι ήθελε, τίποτε άλλο, ωραία σκουλαρίκια. Ναι. Τα μαλλιά εμένα δεν με ενοχλούν καθόλου έτσι όπως είναι, θα μπορούσαν και λόγω ουρά βέβαια. Αλλά μου αρέσεις πολύ. Ευχαριστώ. Και ένα ωραίο δαχτυλίδι λείπει. 3 θα σου βάλω. Έχω βάλει. Ένα ωραίο δαχτυλίδι. Ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Μπορείς να πάρεις τη θέση. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.